Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα unboxing για ένα ιδιαίτερο ψαρευτικό gadget. Είναι ένα gadget το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία είναι δύσκολο να απαντηθούν στο ψάρεμα. Και δεν είναι άλλο από μια υποβρύχια καμερούλα, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί επάνω στο παράμαλό μας, να τη στείλουμε κάτω, είτε ψαρεύουμε με κάποιο τεχνητό δόλωμα, είτε κάποιο νοπό ή ζωντανό δόλωμα, και να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει στο βυθό όταν το δόλωμά μας φτάσει στα ψάρια. Πάμε να τη δούμε. Πριν ανοίξω το πακέτο, να σου πω ότι η εταιρεία ονομάζεται Chasing, ειδικεύεται στην κατασκευή υποβρυχίων ROV με αρκετές εφαρμογές είτε σε ερευνητικό πλαίσιο, είτε σε ψυχαγωγικό, είτε αυτό αφορά τη βιντεοσκόπηση και παρατήρηση. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα όμως, για πάμε να ανοίξουμε λοιπόν. Το πακέτο, να πω ότι ήρθε περίπου σε μια εβδομάδα τη στιγμή που το παρήγγειλα. Αυτό εδώ είναι το πακέτο της κάμερας. Canfish Fishing Cam X, έτσι λέγεται το μοντέλο. Έχει και ένα σκαρίφημα της καμερούλας απ' έξω. Όπως βλέπετε, είναι μια κάμερα η οποία μπορεί να προσαρμοστεί επάνω σε νήμα ή σε παράμαλο και να μας δείχνει το τεχνητό μας δόλωμα, πώς ζωντανό χρησιμοποιεί ο καθένας και τον τρόπο που μπορεί να χτυπήσει ένα ψάρι και να κάνει κάποια πλάνα. Πάμε να δούμε όμως κάποια από τα χαρακτηριστικά της, όπως αναγράφει έξω από το κουτί. Έχει φακό 136 μοίρες ευρυγόνιο. Είναι σχεδιασμένη με τερίγια στο πλάι, τόσο ώστε να μπορεί, ειδικά στη συρτή φαντάζομαι, να πλέει ίσια. 138 λεπτά μπαταρία διάρκεια. Έχει κάποιες έξυπνες λειτουργίες όσον αφορά το φωτισμό. Το εντυπωσιακό με τη συγκεκριμένη κάμερα είναι ότι έχει τη δυνατότητα να είναι αδιάβροχη μέχρι και τα 656 πόδια, λέει εδώ, περίπου 200 μέτρα. Επίσης μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις χρησιμοποιώντας το Bluetooth, εφόσον η κάμερα βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων. Αυτό φαντάζομαι αφορά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κάνουν ψάρεμα έτσι με φελό ή να τη βάζουν από πάνω και να δείχνει περισσότερο στα γλυκά νερά, αλλά και στα θαλασσινά, γιατί όχι. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί, να δούμε τι περιέχει μέσα. Αρκετά προσεγμένη συσκευασία. Η καμερούλα την αφήνω μετά. Πιστοποιητικό μέσα. Μια καρτούλα. Manual. Το οποίο είναι και στα αγγλικά από ό,τι βλέπω εδώ. Άλλη μια καρτούλα, η οποία δείχνει βασικές λειτουργίες, έχει κάποια QR code επάνω και δύο πακετάκια. Ένα από αυτά είναι αυτός εδώ ο πλωτήρας. Η καμερούλα μπαίνει, σφινώνει εδώ μέσα, το δείξουμε μετά, στο τέλος, όταν θες να τη χρησιμοποιήσεις το Bluetooth. Τα υπόλοιπα πράγματα που είναι εδώ είναι ένα καλώδιο φόρτισης USB σε Type-C, η βάση φόρτισης. Πάμε να δούμε την καμερούλα. Η καμερούλα λοιπόν είναι αυτή εδώ, αρκετά compact. Ο χειρισμός γίνεται μέσω της εφαρμογής που έχει η κάμερα, έχει ένα διακόπτη on-off. Εδώ μια μεταλλική πλάκα βοηθάει να τη προσαρμόσουμε πάνω στο νήμα ή στο παράμαλό μας. Είναι αρκετά ελαφριά, πολύ ελαφριά βασικά. Ο τρόπος που γίνεται η φόρτιση είναι απλά ακουμπώντας την κάμερα πάνω στη βάση του φορτιστή.
κάμερα, να πούμε σε αυτό το σημείο συγκεκριμένη, ότι είναι μονοblock, δεν ανοίγει με κάποιο τρόπο, είναι ενσωματωμένη κάρτα μνήμης που έχει μέσα. Η ανάλυση που μπορεί να γράψει είναι 720 με 60 frames ή 1080 με 30 frames. Εξαιρετική. Ο πλωτήρας αυτός εδώ, ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι προσαρμόζοντας την κάμερα μέσα σε αυτό τον πλωτήρα. Μπορούμε να τη ρίξουμε, να κρατάει το πίσω μέρος της κάμερας εκτός νερού και να έχουμε live μια εικόνα στο κινητό μας μέσω Bluetooth σε απόσταση μέχρι και 50 μέτρα του τι συμβαίνει κάτω από το νερό. Πραγματικά, γι' αυτό, για αυτούς που κάνουν τέτοιες τεχνικές, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά, ανυπομονώ να τη προσαρμόσω έτσι σε διάφορες τεχνικές που κάνω. Θα λύσει αρκετές απορίες σίγουρα και είμαι ενθουσιασμένος με το συγκεκριμένο gadget. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα link. Όσοι από εσάς αποφασίσετε να αγοράσετε την εν λόγω κάμερα, θα έχετε μια έκπτωση περίπου στα $30, οπότε είναι μια αρκετά καλή έκπτωση για όποιον θέλει να προσπαθήσει να δοκιμάσει το gadget αυτό. Εγώ έχω ενθουσιαστεί, ανυπομονώ να τη ρίξω στο νερό. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι, να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζω κάτι νέο. Fishing Cam X λοιπόν, μια καμερούλα η οποία σίγουρα μπορεί να λύσει πολλές απορίες, σίγουρα μπορεί να δώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με το τι βλέπουμε στο βυθόμετρό μας πολλές φορές, στέλνοντάς την στο βυθό. Μπορούμε να εικάζουμε διάφορα πράγματα, αλλά σίγουρα στέλνοντας αυτή την καμερούλα στο βυθό θα είμαστε απόλυτα σίγουροι σχετικά με το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά είναι. Μπορεί να δώσει αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο που δουλεύουν κάποια τεχνητά και μη δολώματα, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν και συμπεριφέρονται τα ψάρια απέναντι σε αυτά, και σίγουρα μπορεί να δώσει και αρκετές πληροφορίες μέσα από τα βίντεο που θα καταγράψει μετά το strike ενός ψαριού, για τον εξοπλισμό μας, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται και αρκετά άλλα πραγματάκια.